Αυτός όμως ο τιτάνιος αγώνας βρίσκει τη Δυτική Μακεδονία μετά από τα 3,5 χρόνια με ένα έργο αποδεκτό από όλους, ένα παραδεκτό έργο και μάλιστα υποσχόμενο ότι θα έχει και συνέχεια. Γι' αυτό και σας ζητάμε τη δύναμη, να μας τη δώσετε τη δύναμη με τη ψήφο σας και από αυτήν εδώ την Κυριακή, από την πρώτη Κυριακή, να κάνετε την επιλογή και να δώσετε σαφή εντολή για την επόμενη πενταετία. Θέλω επίσης να σας μεταφέρω το χαιρετισμό του Δημάρχου Φλόρινας και υποψηφίου Δημάρχου του κ. Βοσκόπουλου. Σας ευχαριστώ και καλώ τον Γιώργο Δακή στο βήμα. Φίλες και φίλοι, από την καρδιά μας σας ευχαριστούμε για την πολύ ζεστή σημερινή σας παρουσία, τη δική σας σημερινή πολυπληθή παρουσία. Είχαμε μείωση των χρηματοδοτήσεων στο ύψος του 70%. Έναν καθημερινό, δύσκολο, σκληρό αγώνα, επίπεδο Αθήνας στα θέματα που έχουν να κάνουν άμεσα με την κεντρική κυβέρνηση. Και με καθάρια ματιά, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα, συνεργαστήκαμε με όλους τους θεσμικούς παράγοντες και προφανέστατα και με τις δημοτικές αρχές της Δυτικής Μακεδονίας και τις τρεις. Και σήμερα στεκόμαστε εδώ μπροστά σας, εδώ στο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, ανεξάρτητα του φορέα υλοποίησης, και τονίζω ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις το σύνολο των έργων που είναι σε εξέλιξη έχουν πηγή χρηματοδότηση στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την πολιτική μας βούληση να τα κάνουμε πράξη. Κάθε μια από εμάς, πρώτον, πριν λίγες μέρες υπήρξε μια επίσημη δημοσιοποίηση μιας μεγάλης έρευνας και έκθεσης που έκανε η Παγκόσμια Οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια, η οποία αγωνίζεται για τη διαφάνεια, για την καθαρότητα, ενάντια στη διαφθορά. Και ανακοίνωσε και δημοσιοποίησε με τον πιο επίσημο τρόπο ότι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είμαστε η περιφέρεια της μηδενικής διαφθοράς. Η λευκή περιφέρεια της Ελλάδας. Αυτό είναι μια κορυφαία κατάκτηση που μας τιμά όλους για τον κάθε συμπατριώτη, την κάθε συμπατριώτησα. Και όχι για να εξυπηρετήσουμε ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες. Τα αναφέρω, δεν έχει ούτε ένα ευρώ δάνειο. Σημαίνει ότι τα παιδιά μας δεν χρειαστούν ούτε ένα λεπτό του ευρώ πουθενά. Η διαχείριση της περιφέρειας είναι καθαρή. Δεν έχουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές. Δεν έχουμε χρέη. Και έχουμε ταμιακό απόθεμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ότι στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 είμαστε οι μόνοι από τις 13 ελληνικές περιφέρειες που παρά την μείωση των χρηματοδοτήσεων του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για την Ελλάδα περί τα 7 δις, έχουμε απόλυτη αύξηση των χρηματοδοτήσεων, τα οποία θα δοθούν σε εμάς για να κάνουμε δράσεις, έργα, υποδομές, κατά 20%. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πολιτική επιτυχία που έχει χειροπιαστά αποτελέσματα για τον καθένα και την καθημερινή από όλους μας. Θα δώσει θέσεις εργασίας, υποδομές, ελκυστικότητα. Κάθε ανάσα μας για να στηρίξουμε τα ζωτικά μας εθνικά συμφέροντα. Όμως ταυτόχρονα, εδώ στη Φλόρινα, που είναι απαρχή του ελληνισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως οργανικό κομμάτι της Ευρώπης των περιφερειών, με καθαρή πολιτική βούληση,
να πρωταγωνιστήσουμε στους ανοιχτούς ορίζοντες της φιλίας, της συνεργασίας, των ανοιχτών οριζόντων, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. Να ενδυναμώσουμε και να είμαστε μπροστάριδες στην πρακτική και στην κουλτούρα της Ευρώπης των περιφερειών. Και αυτό το κάνουμε με καθάριο τρόπο, με σιγουριά και με πολύ περηφάνεια για αυτό που εκφράζει η ψυχή μας, η διαδρομή μας, ως η κοινωνία που είμαστε, η φυσική διάδοχη. Και εσύ μου ότι δεν πρόκειται να αφιστούμε καμιάς προσπάθειας, κανενός αγώνα, να δώσουμε κάθε εκμάδα του είναι μας. Και είμαστε αποφασισμένοι να το πάμε μέχρι τέλος, διεκδικώντας τα ζωτικά συμφέροντα του τόπου μας, ώστε οι επόμενες γενναίες να μην ζήσουν ως δουλοπάρικοι σε εκτρίτους ξένους ιδιοκτήτες της γης μας που αναγκαστικά απαλωτριώθηκε και απαλωτριώνεται. Συγκροτούμε το ψηφοδέλτιο της Συμμαχίας των Πολιτών για τη Δυτική Μακεδονία σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και εδώ στη Φλόρινα και ταυτόχρονα δυναμικής παρέμβασης, χρηματοδοτήσεων και πολύπλευρων στηρίξεων της επιχειρηματικότητας, γιατί θα επαναλάβω αυτό που έχω πει πολλές φορές στην Αθήνα. Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται εδώ στη Φλόρινα με όλο το υψηλό ενεργειακό κόστος και είμαστε μια περιφέρεια που με τα διεθνή στάνταρ βιώνουμε ενεργειακή φτώχεια παρότι παράγουμε ενέργεια, για να μπορεί να ανταγωνιστεί και να διαθέσει στην αγορά τα προϊόντα της, είτε την ελληνική είτε τη διεθνή, θα πρέπει από τη Φλόρινα να μπορεί να ανταγωνιστεί ομοειδή προϊόντα που παράγονται στο σχηματάρι, στον κύριο όγκο της ελλαδικής αγοράς που είναι η περιοχή της Αθήνας, αλλά ταυτόχρονα και να ανταγωνιστεί το μικρό κόστος των επιχειρήσεων στη γειτονιά μας, στη Φύρων και στην Αλβανία. Της σκληρής καθημερινότητας μόνον, αλλά και με γνώση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας, διεκδικούμε μια ισχυρή δυναμική ομάδα που δένει έμπερους πολιτικά στα αυτοδιοικητικά ανθρώπους, συμπατριώτες μας, αλλά και φρέσκους που εκφράζουν τη βούληση του να δώσουν το είναι τους και την ψυχή τους στην υπηρεσία της κοινωνίας. Γι' αυτό έργο ωφέλιμο για όλους τους κατοίκους της περιοχής. Επιλέξαμε να ζούμε σε αυτήν εδώ την περιοχή, η οποία έχει πολλά αρνητικά, αλλά έχει και πολλά θετικά. Και στόχος πλεονέκτημα στον τουρισμό, αλλά και σε άλλες δραστηριότητες. Ας μην ξεχνάμε αυτά τα υλικά τα οποία κρύβονται στα σπλάχνα της ελληνικής φλωρινιώτικης γης. Μιας νίκης, η οποία απομακρύνει Κασάνδρες και Σιρήνες. Από βάθους καρδιάς σας ευχαριστώ σήμερα που βρίσκεστε κοντά μας. Είστε απόψε κοντά μας και η τιμή απορρέει από την... Σας ευχαριστώ. Ο Γιάννης Κωνσταντίνου είναι... Να πορευτούμε, ναι, μέσα τα κεφάλαια της Φλόρινας είναι μεγάλο, ο πολιτισμός είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Η τιμητική πρόσκληση να είμαι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Ο Σωτήρης Οβόσδου με κάλεσαν να συμπεριληφθώ σε αυτό το στο ικανότερο και αξιολογότερο και αποτελεσματικότερο ψηφοδέλτιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την περιφέρειά μας. Στο ψηφοδέλτιο, ξέρετε πολύ καλά ότι είχα προβληματισμούς και για τα άλλα επίπεδα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τα λόγια κάποιου αρθρογράφου διάσημου που είπε ότι όταν κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας, πεθαίνουν μαζί μας. Όταν κάνουμε πράγματα για τους άλλους, μένουν αθάνατα. Ευχαριστώ. Τα λόγια και η θεωρία είναι καλά. Τα έργα είναι καλύτερα. Εμείς κάνουμε έργα και άλλοι μας ακολουθούν. Για μένα που ο κύριος Δακής και ο κύριος Βόσδου
μου πρότεινα να συμμετέχω στο συγκεκριμένο συνδυασμό, γιατί είναι ένας δυναμικός συνδυασμός, ο οποίος δίνει το βήμα σε νέους ανθρώπους να αγωνίζονται, να δραστηριοποιούνται και να δείχνουν ότι θέλουν ακόμα να συνεχίσουν να ονειρεύονται. Καλή μας επιτυχία. Η νίκη είναι σίγουρη, η νίκη είναι δική μας. Από τη Φλόρινα των ανοιχτών οριζόντων, από τη Φλόρινα της περηφάνειας, από τη Φλόρινα των αγώνων, ξεκινάμε μια μεγάλη περηφανή νίκη για όλη τη Δυτική Μακεδονία, για όλους τους συμπατριώτες μας, ενωτικά, δυνατά, θετικά, με συνέστημα, με λογική, με ψυχή, με πρόταση και με περηφάνεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.